Μη ζητήσετε λοιπόν ποτέ, ούτε στο φλιτζάνι, ούτε στο χαρτί, ούτε στο medium. Το medium δε έχει κατ' επέκταση πιάσει και τους ανθρώπους που πενθούν. Διατείνονται αυτοί οι κύριοι ή οι κυρίες, ποιοι παίζουν το ρόλο των μεσάζοντα αυτών, ότι έχουν τη δύναμη να μας φέρουν ένα προσφυλές πρόσωπο, έναν άνθρωπο που πέθανε, που έφυγε από κοντά μας μια ώρα γρηγορότερα από μας, με κάποιο τρένο γρηγορότερα, να μιλήσουμε μαζί του, να ανακουφιστούμε. Μίλησα, λέει, με το παιδί μου. Σοβαρά τα λες αυτά? Με το σατανά μίλησες, ο οποίος έπαιξε το ρόλο της φωνής του παιδιού σου, που τα ξέρει. Το σατανά μίλησες, δεν μίλησε το παιδί. Αλίμονο οι ψυχές, αν μπορούσαν να φύγουνε, ό,τι ώρα θέλει κάθε μία εδώ πέρα medium. Δεν θα υπήρχε κανείς στην κόλαση, θα φεύγαν όλοι. Τι είπε ο πάτερ Αβραάμ, όταν ο πλούσιος ζητούσε από εκεί να βάψει το δάχτυλό του, να του καταψύξει τη γλώσσα, γιατί ο δυνάτο. Και να θέλουμε, λέει, να έρθουμε εμείς από αυτού και εσείς από εδώ, είναι αδύνατον. Χάσμα μέγα εστήριχτε. Ούτε εμείς να περάσουμε από εκεί, ούτε εσείς να έρθετε από εδώ. Πώς αυτός θα μπορεί να έρθει, διότι το κάλεσε η κυρία Medium? Δεν μπορεί να έρθει. Θυμούμε, ένας ιερεύς είχε μπλέξει σε αυτά τα πράγματα. Και μου μιλούσε και μου έλεγε ότι υπάρχει πνεύμα και λοιπά, και ο πνευματισμός και τα medium προσφέρουν υπηρεσία και λοιπά. Από το διάβολο, παπά μου, μπορεί να βγει τίποτα? Μα είναι, μου λέει, σατανάς πραγματικά? Εγώ έχω πάει πολλές φορές, δεν έχω διακρίνει. Μα δεν προσευχήθηκες ποτέ σου? Πώς γίνεται εκεί πέρα, του λέω, για πες μου. Να, μου λέει, μας βάνει και πιανόμαστε χέρι χέρι και λοιπά γύρω, και έπειτα έρχεται ένας, μας ομιλεί αοράτος και τα τι αυτά, και μας λέει ότι μας απασχολεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, του λέω, θα κάνεις κάτι, θα σου πω, όσον θα πας εκεί και θα βρεθείς αυτό το τραπέζι, πιάσου, εν πάση περιπτώσει, και εσύ να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σε μέσα σου θα το λες αυτό. Και άστον αυτό να κάνει δουλειά του. Ούτε μία συνεδρίαση. Πέρασε μισή ώρα, πέρασε μία ώρα, πέρασε μία μισή ώρα, άρχισε να υδρώνει αυτό και λοιπά. Τίποτα. Και στο τέλος λέγει, κάποιο κακό, μη επιδεκτικό πνεύμα είναι μαζί μας. Και ήταν ο παπάς που έλεγε, τον Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σε. Και δεν ξαναπήγε. Με γλίτωσες, λέει, Παναγόπουλε. Είχα πλανηθεί. Τώρα κατάλαβα ότι είναι σατανάς. Και σε αυτή την εκδήλωση ακόμη.